Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει για τα σενάρια για την εστίαση. Η Ελευθέρα Παντού και τους συμβολιασμένους, αυτά έλεγε μέχρι χθες ο Υπουργός. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από χθες μέχρι σήμερα. Για να τον ακούσουμε. Απλά τον επιβεβαίωσε και ο κύριος Πέτσας. Για να τον ακούσουμε. Έχουμε καταστήματα όπου για τους εσωτερικούς χώρους θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι. Και μένει να απαντηθεί εάν θα υπάρχει επιλογή για αυτό που λέγαμε το μεικτό. Ποια μέτρα περιορισμού ληφθούν στο μέλλον, επειδή ο κ. Σαργιάν προβάλλει για μέτρα καραντίνα. Ναι. Όποια μέτρα περιορισμού ληφθούν, οποιοδήποτε εύρος, που μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπό κάποιες συνθήκες, αν η πανδημία ξεφεύγει. Τα μέτρα περιορισμού θα αφορούν από εδώ και μπρος μόνο τους ανεμβολίαστους. Το τονίζω. Μόνο τους ανεμβολίαστους. Δηλαδή... Ο εμβολιασμένος δεν κινδυνεύει τόσο, ναι. Ακόμα και αν κολλήσει, δεν κινδυνεύει να πάει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα κανένα μας δεν έχει το δικαίωμα για άνθρωπο που δεν κινδυνεύει να του επιβάλλει περιοριστικά μέτρα. Η ηθική βάση και η νομική βάση των περιοριστικών μέτρων είναι ο κίνδυνος. Άμα αυτός δεν υπάρχει, δεν υφίσταται η βάση. Ελπίζουμε είναι αν θα υπάρχει επιλογή των μεικτών χώρων. Μάλιστα. Δεν σας είπα η αλλαγή ποσοστών. Οι χώροι αμυγής, όλοι οι χώροι αμυγής θα λειτουργήσουν 15 Ιουλίου όπως το έχουμε ανακοινώσει. Η επιλογή των μεικτών υπήρχε σε μια κατάσταση πανδημίας κι. Μάλιστα. Αυτή η κατάσταση πανδημίας τότε, προ 15 ημερών, όλοι καταλαβαίνουν ότι σήμερα δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει. Δυστυχώς επί τα κύρω. Πολλοί θα ευχόμουν να ήταν επί τα βελτίο. Αλλά είναι επί τα κύρω. Σήμερα αυτό λοιπόν. Δημιουργεί για τους κλειστούς χώρους μεγαλύτερους κινδύνους. Να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε την απόλυτη ανάγκη της οικονομίας να λειτουργήσει. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περίοδου, στην καρδιά, για την ελληνική οικονομία αποτελεί προφανώς και τον κινητήρα της οικονομίας μας. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα έναν τρόπο να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Η εξάπλωση του ιού, ακόμα και αν ισχύσει η θεωρία ότι λόγω του πολύ χαμηλότερου μέσου όρου ηλικίας και του κάποιου αρκετά πια μεγάλου ποσοστού εμβολιασμένων στις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν θα έχει αναλογικά την ίδια πίεση στο σύστημα υγείας. Ναι. Βλάπτει την Ελλάδα και θα βλάψει την Ελλάδα, διότι αν η Ελλάδα φαίνεται κόκκινη χώρα στον πίνακα του ECDC από τα κρούσματα, θα έχει ασφαλώς κύμα ακυρώσεων στον τουρισμό, στις κρατήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε την ανεξέλεγκτη επέλαση της πανδημίας, ακόμα και αν αυτή δεν συνδυαστεί με ανάλογη πίεση στο σύστημα. Δεν θα πληρώσουν. Μα δεν μπορεί να πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τη μία των ανεμβολίας. Ο καθένας μας έκανε μία επιλογή σε αυτή τη ζωή. Η επιλογή του καθενός μας ελεύθερη απολύτως. Έχει κάποιες συνέπειες. Δεν είναι άνευ συνέπειων. Όπως σας είπα, αν πας να πας σε μια χώρα του εξωτερικού, που σου λέει ότι για να μπει στη χώρα αυτή πρέπει να κάνεις, ας πούμε, το εμβόλιο της ελληνοσίας, ένα παράδειγμα. Ναι. Και αν δεν κάνεις το εμβόλιο και το έχεις κολλημένο διαβατήριο, δεν μπαίνεις στη χώρα, δεν σε αφήνει η χώρα να μπεις. Αυτά συνέβαιναν δεκαετίες, ανθρώπων. Εγώ έχω πάει σε τέτοιες χώρες όπου δεν σε αφήνουν να μπεις αν δεν έχεις κάνει τα εμβόλια. Μάλιστα. Τώρα... Δεν είναι κάτι καινούριο. Το κάνουμε όλοι, λες και είναι κάτι καινούριο. Αυτά λοιπόν λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνος Γεωργιάδης. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πιο ξεκάθαρα 15 του μήνα ανοίγουν τα πάντα. Οι κλειστοί χώροι θα ανοίξουν. Το σίγουρο θα είναι μόνο για εμβολιασμένους. Και εξετάζεται με τα νέα δεδομένα θα μπουν και ανεμβολίαστοι. Δύσκολο πράγμα, Φίλιππε. Αν σκεφτείς ότι μόλις χτες είχαμε 1.465 κρούσματα, τετραψήφιο αριθμό πάλι. Καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση είναι στα όρια της. Δεν μπορεί και ίσως να μην ξέρει και τι να κάνει πλέον. Πάμε τώρα γρήγορα γιατί... Πάντως ανεμβολίαστη κομμένο. Ανεμβολίαστη κομμένο.